Τον καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Δερβιτσιώτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι ένα θέμα τώρα που συζητείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επιστολική ψήφος. Και το νομοσχέδιο κινείται πια για την Βουλή προς ψήφιση και θα θέλαμε πάνω σε αυτό τη δική σας άποψη. Οτιδήποτε διευρύνει την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της ψήφου είναι καλοδεχούμενο. Mm-hmm. Διότι το Σύνταγμα μας επιτάσσει την διευκόλυνση των εκλογέων των Ελλήνων πολιτών που αυτονοήτως ανήκουν στο ελληνικό εκλογικό σώμα. Επιτάσσει λοιπόν την διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ψήφου. Και εδώ θα μπορούσαμε να χαράξουμε μία τομή και να δούμε ότι το νομοσχέδιο που έχει υποβληθεί προβλέπει την άσκηση της δεν προβλέπει την άσκηση της του δικαιώματος της ψήφου μέσω της επιστολής για τις εθνικές εκλογές. Mm. Αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο. Το πώς δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει ένα θετικό βήμα κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών να έχουμε άσκηση του δικαιώματος της ψήφου. Προβλέπεται είτε για τις ευρωεκλογές είτε για οποιοδήποτε δημοψήφισμα γίνει ακριβώς στη χώρα μας. Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι είναι για ευρωεκλογές και για δημοψήφισμα μόνο και όχι για εθνικές εκλογές. Ναι. Θα μπορούσε ο Έλληνας νομοθέτης να επιμείνει σε αυτό, διότι υπάρχει ήδη, το έχει αποπειραθεί, το δοκίμασε. Και έχουμε μία ατελή ρύθμιση για τις εθνικές εκλογές, για τις βουλευτικές εκλογές, όπου γίνεται μέσω εκλογικών τμήματων που δημιουργούνται στις κατατόπους πρεσβείες και τα προξενία. Η συνταγματική επιταγή είναι για κάθε μορφή αρμοδιότητας του εκλογικού σώματος, πόσο μάλλον για τις εθνικές εκλογές. Έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο, είναι καλοδεχούμενο, αλλά είναι μόνο το μισό, είναι ημιτελές. Απαιτείται μία διαρκής προσπάθεια για να έχουμε επιστολική ψήφο και στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί λέτε ότι ο νομοθέτης τώρα σταμάτησε σε αυτό, γιατί δεν... Διότι έχουμε μία ατελή ρύθμιση με τον νόμο 4648. Ναι, δεν θα μπορούσε δηλαδή τώρα να ενταχθεί, να ενσωματευθεί στο ίδιο νομοσχέδιο και η επιστολική ψήφος για τις βουλευτικές. Μα αυτό ακριβώς σας λέω, ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο ο νομοθέτης και να διορθώσει ακριβώς αυτό που με μεγάλη απροθυμία η Βουλή των Ελλήνων διαμόρφωσε. Η αρχή της καθολικότητας της ψήφου σημαίνει ότι κάθε Έλληνας πολίτης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται την ημέρα των εκλογών, θα πρέπει να διευκολύνεται για να ψηφοφορήσει. Μακάρι να είχαμε διεύρυνση και για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό ακριβώς λέω. Αλλά τι εκτιμάτε ωστόσο, ότι υπήρχε κάποιος φόβος στο να επεκταθεί και στις βουλευτικές, ότι θα προκαλούνταν αντιδράσεις? Δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Μπορώ να σας πω απλώς ότι στις βουλευτικές εκλογές έχουμε ψήφο από τους Έλληνες που διαμένουν εκτός ελληνικής επικρατείας, αλλά ψηφοφορούν σε εκλογικά τμήματα, ναι, που, ναι, συνιστώνται σε πρεσβείες και σε, ναι, προξενικές αρχές. Δεν είναι ο ίδιος βαθμός. Αυτό ακριβώς το ζήτημα, ναι, αυτό ακριβώς το ζήτημα είναι θέμα καθολικής ψηφοφορίας και εν τέλει λαϊκής κυριαρχίας που λέει το άρθρο 1. Θα έπρεπε να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και σε αυτούς. Για ποιο λόγο δεν το κάνει ο νομοθέτης δεν μπορώ να ξέρω. Ούτε μπορώ να εκτιμήσω, διότι ξέρετε, η άσκηση της πρωτοβουλίας της νομοθετικής εκ μέρους του αρμοδίου υπουργού ή εκ μέρους ομάδας βουλευτών δικαστικός δεν ελέγχεται, άρα διαφεύγει
της νομικής σκέψης το για ποιο λόγο δεν το κάνει. Μάλιστα. Μπορούμε να πιθανολογήσουμε, αλλά αυτό είναι στον αέρα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα, επομένως, λέτε καλοδεχούμενο το νομοσχέδιο, αλλά μισό. Ναι, καλοδεχούμενο, αλλά ημιτελές. Ευπρόσδεκτο, αλλά θέλει να επεκταθεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του εκλογικού σώματος. Μάλιστα. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να μην διευκολύνονται οι ετεροδημότες διά της επιστολικής ψήφου να ψηφίζουν το δήμαρχο του τόπου που είναι εγγεγραμμένοι. Κάποιος εργάζεται, ας πούμε, στη Λάρισα, αλλά ψηφίζει στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο θα πρέπει κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών να μην μπορεί να στείλει επιστολή πάλι? Μάλιστα. Μήπως έχουμε αργήσει ως χώρα να εφαρμόσουμε την επιστολική ψήφο, και αν την είχαμε εφαρμόσει νωρίτερα, ίσως θα γνωρίζαμε πώς λειτουργεί το όλο σύστημα και ενδεχομένως τώρα να το είχαμε επεκτείνει? Έχετε απόλυτα δίκιο. Προσυπογράφω κάθε λέξη της πρότασης που είπατε και τη συνολική πρόταση. Αρκεί να θυμηθούμε μόνο το εξής, ότι τον προπερασμένο αιώνα στις εκλογές για τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση του 1862 οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού κατάφεραν να ψηφοφορήσουν. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά κατά τη διάρκεια του 19ου και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ψηφοφόρησαν για βουλευτικές εκλογές που κατέληξαν στο να διαμορφωθεί η δεύτερη Εθνοσυνέλευση που διαμόρφωσε το Σύνταγμα του 1864. Ήταν και συντακτική βουλή μάλιστα αυτή. Λοιπόν, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο άλλες δημοκρατίες είναι περισσότερο όριμες από εμάς και έχουν προπολού θεσμοθετήσει την επιστολική ψήφο και στις βουλευτικές εκλογές και εμείς αδυνατούμε. Μάλιστα. Τώρα βέβαια τοποθετούμενοι για το θέμα αυτό, η Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι δεν έχει χρώμα, δεν έχει να κάνει με κόμματα, πρέπει το ενδιαφέρον όλων να είναι στην ίδια βάση, γιατί αφορά την διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας. Και πολλές φορές, συγχωρήστε με λίγο πριν τοποθετηθείτε, και πολλές φορές στις εκλογές και ειδικά τώρα τα πολλά τελευταία χρόνια, αυτό που παρατηρούμε όλοι που καταγράφουμε και σχολιάζουμε είναι η αποχή. Εάν μου δίνετε το λόγο, θα ήθελα να διαφοροποιήσω την αποχή από το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ναι. Η αποχή μπορεί να ερμηνευθεί κυρίως με το τι αντίληψη έχουν οι συμπολίτες μας για το επαρκές των πολιτικών προγραμμάτων που προτείνονται κατά την προεκλογική περίοδο. Ναι. Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα, τους λέτε. Αν με επιτρέπετε, είναι ένα ζήτημα ουσίας της δημοκρατίας. Εννοείται ότι αφορά σε όλους. Το άλλο ζήτημα είναι ένα ζήτημα τυπικό, δηλαδή συνταγματικό. Το ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει στο άρθρο 1 τη λαϊκή κυριαρχία, και αυτό δεν είναι τόσο αφηρημένο όσο ακούγεται. Mm-hmm. Δεσμεύει το σύνολο των συντεταγμένων λειτουργιών της πολιτείας να λειτουργούν υπέρ του λαού και του ελληνικού έθνους. Αυτό λέει το άρθρο 1, δεν το λέω εγώ. Και στο άρθρο 51 υπάρχει ανάμεσα στις άλλες αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, που σημαίνει δηλαδή ότι ο νομοθέτης, η Βουλή, ο Υπουργός, όποιος έχει την νομοθετική πρωτοβουλία για να εισαγάγει ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής ένα νομοσχέδιο σχετικό με το δικαίωμα της άσκησης της ψήφου, δεσμεύεται από την αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, και αυτή η καθολική ψηφοφορία σημαίνει μια διαρκή εντολή εκ μέρους του Συντάγματος προς τον κοινό νομοθέτη, προς τη Βουλή δηλαδή, για να διευκολύνει
το σύνολο των κοινωνών της λαϊκής κυριαρχίας που είναι οι Έλληνες πολίτες. Διαφορετικά, αν αυτό το πράγμα δεν γίνεται, σημαίνει ότι κάποιος φαλκιδεύει τη βάση της ελληνικής δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη βαριά μομφή μπορούμε να την αποδώσουμε σε κανένα προς το παρόν. Αλλά αυτή είναι η συνταγματική επιταγή. Μάλιστα. Απόλυτα σαφής. Τώρα θα ήθελα την άποψή σας και για ένα άλλο ζήτημα που τελευταία επίσης μας απασχολεί και έχει να κάνει, κύριε καθηγητά, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ υπάρχει ο σχεδιασμός, προωθείται. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα μπει φρένο σε όσα έχει σχεδιάσει. Από την άλλη, αντιδράσεις έχουν ήδη προκληθεί. Εσείς τι λέτε γι' αυτό και αν συμφωνείτε με τους φόβους που κυρίως εκφράζονται ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έρθουν στην ουσία να βάλουν τέλος στα δημόσια. Όλα συζητώνται, όλα είναι ενδεχόμενα και όλα θα κριθούν από τις προϋποθέσεις που θα τεθούν. Καταρχάς επιτρέψτε μου να θυμίσω το συνταγματικό σας αυτονόητο. Το άρθρο 16 του ισχύοντος συντάγματος απαγορεύει τη σύσταση πανεπιστημίων από ιδιώτες. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού... Γι' αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης που έλαβε χώρα το 2008-2009 στα προτινόμενα προς μεταβολή άρθρα ήταν το 16, αλλά εν τέλει η αναθεωρητική βουλή, η τότε αναθεωρητική βουλή δεν ψήφισε την τροποποίηση. Άρα έχουμε συνταγματική εκκρεμότητα ως προς αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, μετά την συμφωνία της Μπολόνια του 1999 μεταξύ των Υπουργών Παιδείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τριτοβάθμια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία. Αυτή στιγμή είναι υπηρεσία και όχι αγαθό, εμπίπτει στην ελευθερία κυκλοφορίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό με απλές λέξεις για να μην μπερδεύω τους τηλεθεατές μας σημαίνει το εξής. Νομίμως συσταθέν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο έδαφος ενός κράτους μέλους μπορεί να μετακινηθεί στο έδαφος όλων των άλλων κρατών μελών. Ναι. Ναι, δηλαδή να λειτουργούν ως παράρτημα σε μια άλλη χώρα. Να λειτουργήσουν ως παραρτήματα. Ναι. Αυτό εξ υπαρχής φαίνεται να υπερβαίνει τη συνταγματική απαγόρευση. Σε κάθε άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, ό,τι και αν συζητηθεί, θα έχουμε ένα συμπέρασμα που θα είναι κόντρα λέγγεν, κόντρα στο γράμμα του συντάγματος. Και αυτό υπό την ιαδήποτε νομική ερμηνευτική μέθοδο δημιουργεί ζητήματα, δημιουργεί προβλήματα. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι το πρόβλημα στο πρώτο επίπεδο. Υπάρχουν και ζητήματα που μένει να δούμε πώς θα τα απαντήσει, πώς θα προτείνει να απαντηθούν ο νομοθέτης, που ανάγονται στον τρόπο λειτουργίας, στο ποιοι διδάσκουν, πώς καταβάλλονται δίδακτρα, πώς διαφοροποιείται δηλαδή ένας μη κερδοσκοπικός από ένα κερδοσκοπικό οργανισμό και τι σημαίνει αυτό η ύπαρξη και λειτουργία αυτού του είδους των πανεπιστημίων στο λεκανοπέδιο, τι σημαίνει για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ναι. Ένα επόμενο επίπεδο είναι, επειδή το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο διδασκαλία μπορούν να κάνουν και οι τεταρτοετής φοιτητές ή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τους πρωτοετής. Αυτό λέγεται αλληλοδιδακτική. Το γένος μας την ξέρει αυτή την διαδικασία της αλληλοδιδακτικής κατά τους σκοτεινούς χρόνους της δουλείας. Αλλά σε συνθήκες δημοκρατίας και ελευθερίας το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο διδασκαλία, είναι κυρίως και κατεξοχήν έρευνα και ανακοίνωση των πορισμάτων και των συμπερασμάτων της έρευνας τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή στους ομότεχνους,
όσο ταυτόχρονα και σε σύντομα κείμενα 800.000 λέξεων προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης μέρισμα ενημέρωσης στην έρευνα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, γι' αυτό περιμένω ακόμα να δω προϋποθέσεις και όρους λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων, διότι δεν συζητάμε, επαναλαμβάνω, μόνο για την παροχή ενός πτυχίου, συζητάμε για την έρευνα και το ποιοι ερευνητές υποστηρίζουν αυτό το πτυχίο το οποίο χορηγούν. Μάλιστα. Επομένως λέτε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα που κι εσείς και όλοι περιμένετε να αποσαφινιστούν για να έχετε πιο σφαιρική άποψη, πιο σφαιρική εικόνα και πιο συγκεκριμένα να τοποθετηθείτε γι' αυτό, έτσι. Εσείς αναμφισβήτητα. Μιλάτε με βάση ό,τι όλοι έχουμε ακούσει και έχουμε πληροφορηθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας.